Ο Φώτης Κίτσος ολοκληρώσε την πορεία του στην Ομόνοια ως δανεικός από το Θρύλο και επιστρέφει στον Πειραιά. Ολοκληρώθηκε ο δανεισμός του Φώτη Κίτσου στην Ομόνοια και τυπικά, αποχαιρετώντας τους συμπαίκτες του, ο νεαρός μπακ θα επιστρέψει στον Ολυμπιακό μετά από μια γεμάτη σεζόν στην ομάδα της Λευκωσίας, βάζοντας το παλμαρέ του και το κύπελο της χώρας. Κατά την παραμονή του στην ομάδα της Κύπρου, ο Κίτσος κατέγραψε 31 συμμετοχές σε πρωτάθλημα, κύπελο και Europa League. Αναλυτικά το αποχαιρετιστήριο μήνυμα που έστειλε ο Κίτσος στα social media. Μια φανταστική σεζόν έφτασε στο τέλος της με τον καλύτερο τρόπο. Θέλω να ευχαριστήσω την οικογένεια της Ομόνοιας, από τους οπαδούς και τους συμπαίκτες μου μέχρι και τον τελευταίο άνθρωπο μέσα στην ομάδα που με έκανα να νιώσω σαν το σπίτι μου από την πρώτη μέρα. Έζησα αξέχαστες στιγμές που θα έχουν πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου, όπως και αυτή η ομάδα. What a ride! Είστε επανειδήν. Νέο ποστάρισμα από την ΠΑΕ Ολυμπιακό στα social media. Ο Ολυμπιακός έχει τελειώσει τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις και ετοιμάζεται σιγά σιγά τον σχεδιασμό για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Αδιαμφισβήτητα, ένας από τους παίχτες που έχει κάνει τη διαφορά στην ομάδα είναι ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης. Ο Σούπερμαν τέριαξε γάντι με την ομάδα και σίγουρα αισθάνονται όλοι ασφάλεια με αυτόν στο τέρμα. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός έχει να κάνει ένα νέο ποστάρισμα για να τον τιμήσει, με τον ίδιο να έχει κάνει ένα υπέροχο κούρεμα στο εκτός έδρας παιχνίδι με την ΑΕΚ, έχοντας το 7 στο κεφάλι του. Δείτε τη φωτογραφία από το ποστάρισμα της ΠΑΕ. Ένας από τους παίκτες που τα δώσαν όλα φέτος και παίξανε πολύ είναι ο Γιάννε Μβιλά. Ο Γάλλος αρχηγός της ομάδας ήταν παρόν σε όλα τα μεγάλα μάτς της ομάδας και πολλές φορές αναγκάστηκε να παίξει και στόπερ. Ο ίδιος είναι άγνωστο αν θα βρίσκεται στην ομάδα τη νέα σεζόν, όμως είναι δεδομένο ότι όσα χρόνια αγωνίζεται στον Ολυμπιακό έχει δώσει τον καλύτερό του εαυτό. Ο ίδιος απολαμβάνει τις διακοπές του στις Σεϊχέλες και μένει να δούμε τι θα αποφασίσει για το μέλλον του.